Εξελίξεις καταγράφονται στο θέμα των κυπριακών αερογραμμών και στις προσπάθειες διάσωσης του κρατικού αερομεταφορέα. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Χρήστος Χαραλάμους έχει στα χέρια του μια αποκαλυπτική επιστολή. Χρήστο. Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για επιστολή που στάλθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ουσιαστικά ενημερώνει για τις πρόσφατες και πολύ σημαντικές εξελίξεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Τρίτη είχε εγκρίνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των κυπριακών αερογραμμών. Άρα προχωρούν οι απολύσεις 407 εργαζομένων. Ζητείται η αποδέσμευση των 16,3 εκατομμυρίων ευρώ ως πρόσθετη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί προμερικών εβδομάδων. Ωστόσο, για το θέμα των αποζημιώσεων των υπαλλήλων, τίθενται πολύ σημαντικές προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στην επιστολή. Για να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων, θα πρέπει όλες οι συντεχνείς να δεχθούν το σχέδιο αναδιάρθρωσης ως έχει, χωρίς καμία αλλαγή. Και δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να διαπραγματευτεί τις αποζημιώσεις των 407 αυτών υπαλλήλων, έχοντας ως πλαφόν το 50% των κανονικών αποζημιώσεων από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού. Ως εκ τούτου, όπως προκύπτει από την επιστολή, υπάρχει ένα έλλειμμα 40 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την πρόσθετη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα κληθεί να καταβάλει η κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον υφιστάμενου ιδιώτη μέτοχου, πέραν ενός, ο οποίος με γραπτή δέσμευση ζητεί να συμμετάσχει και κατέχει το 4,27%. Ωστόσο, το πιο σημαντικό που προκύπτει από συνοδευτική επιστολή, την οποία κατέχουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών, είναι ότι υπάρχει υπαρκτό ενδιαφέρον για στρατηγικό επενδυτή. Γίνεται για πρώτη φορά ονομαστική αναφορά από το Διοικητικό Συμβούλιο με συνοδευτική εμπιστευτική επιστολή. Αναφέρεται σε 6 επενδυτές που επέδειξαν ενδιαφέρον. Μάλιστα, όπως αναφέρει πιο κάτω, υπάρχει έγγραφη δέσμευση σε non-disclosure agreement, δηλαδή ένα έγγραφο το οποίο δεν αποκαλύπτεται, από 3 επενδυτές. Πρόκειται για τη γνωστή 555 Αμερικανο-Καναδο-Εβραϊκών συμφερόντων, την Trilad Group, πρόκειται για πακιστανικών συμφερόντων εταιρεία που ασχολείται με τις αερομεταφορές, και την Global Source LLC, είναι αμερικανικό συμβουλευτικό οίκος, ο οποίος ενεργεί εκ μέρους πελατών του. Να σημειώσουμε τέλος ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από υφιστάμενο ιδιώτη μέτοχο, ο οποίος εγγράφως έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των κυπριακών αερογραμμών. Αναμένουμε εντός των επόμενων 24 ώρων πολύ σημαντικές εξελίξεις.